στούντιο της Ναυτεμπορικής, τον τομέαρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Παπά, καλό μεσημέρι πλέον. Καλό μεσημέρι. Μία παρά 20 η ώρα. Η Νέα Δημοκρατία δέχθηκε όντως ένα σκληρό μήνυμα στις κάλπες της Κυριακής. Όμως, για μια ακόμα φορά, δεν το εισέπραξε η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, εν προκειμένου. Ναι, είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί μια καθίζηση, πρωτοφανή σε σχέση με το χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο συνέβη. Είμαστε μόνο ένα χρόνο πριν μετά τις βουλευτικές εκλογές. Εμείς δεν πετύχαμε το στόχο τον οποίο είχαμε βάλει. Αυτό είναι προφανές. Καταφέραμε βέβαια να φύγουμε από τη ζώνη του 9-9,5-10% που μας είχαν οι δημοσκοπήσεις στην αρχή της χρονιάς. Δεν καταφέραμε να πιάσουμε τους στόχους μας. Ναι, αλλά πέσατε κάτω και από το ποσοστό των εθνικών. Το είπα μόνος μου. Δηλαδή δεν καταφέραμε να πιάσουμε το στόχο που είχαμε βάλει. Έχουμε δει μια μεγάλη απόκληση των ποσοστών που έχουμε πετύχει μεταξύ αστικών κέντρων και επαρχίας. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να πέσουμε πάνω με πολύ μεγάλη ανάλυση και βεβαίως να... Έχει στέρηση στην περιφέρεια, λέει. Ναι, έχουμε στέρηση στην περιφέρεια. Το αντίθετο από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει μεγαλύτερες δυνάμεις καταγράφει στην περιφέρεια και δεν έχει ακτινοβολία και αρκετά ποσοστά στα αστικά κέντρα. Τώρα, νομίζω ότι αυτό είναι και ένα μήνυμα από τους προοδευτικούς πολίτες, οι οποίοι αξιώνουν να τελειώσει ο εμφύλιος και ο αλληλοσπαραγμός μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και να ζητηθούν συγκλήσεις. Θέλω να σας πω ότι σήμερα που μιλάμε ανακοινώθηκε, από χθες κιόλας αργά, ότι οι αριστερές προοδευτικές δυνάμεις, πέραν του Μακρόν στη Γαλλία, προχωράνε στη συγκρότηση ενός εκλογικού μετόπου, και το λέω γιατί έχει σημασία, ενώπιση των βουλευτικών εκλογών που προκηρύχθηκαν. Άρα εδώ είναι μέγα ζητούμενο. Αυτό μπορεί να είναι μοντέλο και για την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ότι είναι άλλο πράγμα η συγκρότηση και η ιστορικότητα των κομμάτων, οι καταβολές τους, οι στόχοι τους, η προοπτική τους, και άλλο πράγμα η εκλογική τακτική. Mm-hmm. Η εκλογική τακτική μπορεί να σχεδιάζεται με βάση μια ύψιστη μείζωνα ανάγκη η οποία αφορά την ιστορική συγκυρία. Και αυτή η ανάγκη είναι η απομάκρυνση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για να επισυμβεί αυτό, στη βάση και των τελευταίων αποτελεσμάτων, πρέπει να υπάρξει μια ευρύτατη εκλογική συμμαχία. Δηλαδή, θα πρέπει λοιπόν οι προοδευτικές δυνάμεις. Μια εκλογική συμμαχία, για παράδειγμα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω, θα μας πείτε και Νέας Αριστεράς ή όποιων άλλων κομμάτων, που θα κατέβουν με κοινούς υποψηφίους στις επόμενες εθνικές εκλογές. Κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Αριστερά αυτή τη στιγμή έχει υποστεί μια τεράστια αποδοκιμασία της επιλογής διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει έδρες τις οποίες υπέκλειψε από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει να τις παραδώσει. Τώρα, θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ως συγκροτημένα κόμματα οφείλουν να ανοίξουν διαδικασίες διαλόγου, οι οποίες να εκκινούν από βασικές προγραμματικές κατευθύνσεις, χωρίς να είναι απολύτως εξαντλητικές και να πηγαίνουν μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, αλλά ο ορίζοντας και ο στόχος πρέπει να είναι μια εκλογική συμπόρευση. Αυτό είναι, νομίζω, το μήνυμα. Η κάθοδος στις εκλογές. Νομίζω ότι το μήνυμα των προοδευτικών πολιτών έχει ένα ισχυρό τέτοιο στοιχείο. Και θα έλεγα δε ότι η ευθύνη των συγκροτημένων προοδευτικών δυνάμεων μεγιστοποιείται υπό το φως της εκλογικής κατάρρευσης της Νέας Δημοκρατίας. Διότι αν ήταν η Νέα Δημοκρατία στα πάρα πολύ ψηλά ποσοστά στα οποία βρίσκονταν, θα λέγαμε και μεταξύ μας, και αν σας έλεγα ότι αυτή είναι η ευθύνη μας, θα μου λέγατε, μα κύριε Παπά, εδώ, ό,τι και να κάνετε. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία παρότι η πολιτική δεν είναι αθρηστική υπόθεση, ακόμα και στα χαμηλά της Νέας Δημοκρατίας, το άθροισμα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπολείπεται κατά τη. Ανοίγει το πολιτικό παιχνίδι αυτόματα όμως. Αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Η Νέα Δημοκρατία έχασε 1.200.000 ψήφους σε ένα χρόνο. Δεν ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη βεβαίως να λέει ότι πρέπει να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Με ρωτήσατε πώς ερμηνεύω το εκλογικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι είναι πασίδηλη αυτή η ερμηνεία. Είναι απολύτως προφανές το τι μήνυμα έστειλε ο κόσμος και ότι χρειάζεται μια ευρύτατη συμπόρευση δυνάμεων για να μπορέσει να ανοίξει η προοπτική της πολιτικής αλλαγής. Και να γίνει σύντομα αυτό. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να του επιτραπεί με αυτή την εκλογική καθίζηση να έχει έναν αδιατάρακτο κυβερνητικό βίο 3 ετών μπροστά του, που θα είναι πάρα πολύ επιθετικός απέναντι στην κοινωνία, διότι δεν έλαβε κανένα μήνυμα. Δεν είπε, ξέρω εγώ, θα μειώσω το ΦΠΑ ή δεν θα κόψω τις συντάξεις χειρίας. Να περιμένουμε να δούμε πώς θα το πει και απόψε, τι θα πει στη συνέντευξη. Προσέξτε, εγώ δεν άκουσα τίποτα προγραμματικό. Άκουσα, λάβαμε το μήνυμα και προχωράμε πιο γρήγορα. Πού προχωράμε πιο γρήγορα, στην περικοπή των συντάξεων χειρίας, στις αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, στην συντήρηση των υψηλών επιπέδων των έμεσων φόρων.
Μα το ανάποδο μήνυμα έστειλε ο κόσμος. Είναι προφανές ότι δεν το έλαβε και διαβάζουμε ότι θα κάνει ένα σχηματισμό για να ανακατέψει απλώς την εσωκομματική τράπουλα. Κύριε Παπά, για να μείνουμε στα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και στη συμπόρευση, υπήρξε μια πρόταση χθες και από τους κυρίους Κοτσακά και Τεμπονέρα για σύγκληση, για ένωση. Μάλιστα, ενέταξαν και την αριστερά σε αυτή την πρόταση και αμφισβήτησαν και τη χρησιμότητα του συνεδρίου στο οποίο οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, διαφωνώ ριζικά με αυτή την αντίληψη. Είναι μια αντίληψη η οποία θέλει δια της καταστροφής των υπαρχόντων σχηματισμών και ενός νέου κύματος απογοήτευσης να πάει σε μια νέα μέρα και δεν ξέρω αν και κάποιοι αυτοπροτείνονται ως υποψήφιοι πρωθυπουργοί. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, εάν ισχύει ή όχι. Ποιος εννοείται? Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, αλλά νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι αποτελέσματα μιας εντολής προς τις συγκροτημένες πολιτικές δυνάμεις να συντονίσουν τον βηματισμό τους και να ανοιχνεύσουν τις δυνατότητες συνεργασίας. Τώρα, οτιδήποτε θεωρεί ότι δια της παράλυσης των ζωντανών σχηματισμών, οι οποίοι είναι και συμμετοχικοί, έχουν εκλέξει ηγεσίες μέσα από την συμμετοχή των μελών, δια της αυτής της ακύρωσης και της απογοήτευσης θα πάμε στην θετική καινούργια μέρα. Όχι, δεν είναι κάτι που βρίσκει σύμφωνο. Θα μπορούσε να τεθεί θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ? Δεν βλέπω να τίθεται. Ούτε έχω ακούσει κάτι, ούτε θεωρώ ότι πρέπει να τεθεί. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να τεθεί όμως επιτάπητος είναι η υλοποίηση μιας στρατηγικής η οποία θα ανοίγει το πολιτικό παιχνίδι και γρήγορα μάλιστα. Θεωρείτε ότι ο κύριος Κασελάκης έκανε μια επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία? Ο Στέφανος Κασελάκης έκανε 10 φορές περισσότερα χιλιόμετρα από ό,τι έκαναν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Ανέδειξε τα θέματα της ακρίβειας με πάρα πολύ πετυχημένο τρόπο, απάντησε στις επιθέσεις που δέχτηκε, πιστώνεται το 15% και έχει μαζί με όλους μας τώρα την ευθύνη να πάμε όλοι μαζί συγκροτημένα στο επόμενο βήμα. Πιστώνεται το 15%, λέτε, χρεώνεται όμως και το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχασε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 500-600 χιλιάδες ψήφους σε σχέση αυτό αφορά με και το μέγεθος της συμμετοχής. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να είμαστε ισορροπημένοι. Προφανώς όλοι μας έχουμε και την ευθύνη του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα δεν είναι απογοητευτικό, είναι κάτω από τις προσδοκίες μας. Θυμίζω ότι το Γενάρη, το Φλεβάρι που είχαμε και το συνεδριό μας, οι δημοσκοπήσεις λέγανε 10, 11, 9%. Αυτό λέγανε. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σε νέο κύκλο εσωστρέφειας όπως πρότειναν κάποιοι, να πάμε να αναζητούμε εκ νέου να εκλέξουμε ηγεσία. Προχωρήσαμε στην οργανωμένη μας εξωστρέφεια. Και ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ άλλων. Προχωρήσαμε, λέω, στην οργανωμένη μας εξωστρέφεια. Και φτιάξαμε τις προτάσεις νόμου, δώσαμε τη μάχη στη Βουλή για την πρόσταση της πιστείας, όπου εκεί ήταν μια πολύ καλή στιγμή συντονισμού δυνάμεων της προοδευτικής αντιπολίτευσης και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι κάτω από τις προσδοκίες μας. Είναι κάτω από τις προσδοκίες μας. Μας γεμίζει η ευθύνη για την επόμενη μέρα. Απολύτως. Δεν θα τα κλείσουμε τα μάτια μπροστά σε αυτή την ευθύνη. Εμείς, ξέρετε, δεν είμαστε η αριστερά της συνείδησης, διότι άκουσα και κάποια έτσι σχόλια ότι απολογούμαστε στη συνείδησή μας. Δεν είναι έτσι. Στη συνείδησή του μπορεί να απολογείται ένας ιδιώτης, ένας επαγγελματίας, ένας δημόσιος λειτουργός ενδεχομένως. Οι πολιτικές δυνάμεις έχουν όχι μόνο την ηθική της συνείδησης, έχουν και την ηθική της ευθύνης. Εμείς έχουμε βεβαίως με τη συνείδησή μας πρέπει να είμαστε εντάξει, αλλά η συνείδησή μας δεν ησυχάζει αν δεν ανταποκρινόμαστε στην ευθύνη κάλυψης των αναγκών του λαού. Κύριε Παπά, τι ήταν εκείνο που δεν επέτρεψε να φτάσετε στους στόχους σας, αν κάνετε την κριτική στο τι έγινε και τι δεν έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές? Νομίζω ότι αν είχαμε πιο έγκαιρη διάταξη δυνάμεων θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερα αποτελέσματα, αλλά δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να προβώ σε μια έτσι πάρα πολύ βιαστική αξιολόγηση των αιτιών που δεν πήγαμε στο 17, στο 18 ή στο 20, χωρίς να έχουμε μελετήσει σε βάθος ακριβώς τα αποτελέσματα, το τι έχει συμβεί, τη διαφορά μεταξύ επαρχίας και αστικών κέντρων. Αλλά αυτό νομίζω ότι και στη βάση των συνεδριάσεων που προγραμματίζονται, φαντάζομαι ότι σήμερα αύριο θα υπάρχουν ανακοινώσεις, θα τα συζητήσουμε και με την άνεσή μας. Υπήρξε κριτική ότι και η προεκλογική περίοδος, αλλά συνολικά και η δημόσια πολιτική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει εξελιχθεί σε one-man show, ότι το έχει πάρει πάνω του μόνο ο κύριος Κασελάκης. Εδώ τι έγινε, αυτό είναι μια κεντρική επιλογή ή απήχαν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ? Να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η δουλειά του Προέδρου από το καταστατικό είναι να εκπροσωπεί το κόμμα δημόσια. Δεύτερον, τα
στελέχη, αναλάβαμε και δουλειές, ενδεχομένως κάπως χαστισμένα, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Και αναλάβαμε και περιφέρειες, τις οποίες πήγαμε, κάναμε τις περιοδίες μας, τις συγκεντρώσεις, κινητοποιήσαμε κόσμο, κάναμε και επαφές κτλ. Άρα λοιπόν μπήκε το κόμμα σε αυτή τη διαδικασία. Θα μπορούσε να μπει με καλύτερους όρους, θα μπορούσε να μπει με καλύτερους όρους, αλλά δεν θα συμφωνήσω και θα σας έλεγα να δείτε και τα άλλα κόμματα πώς λειτουργούν. Με αυτή την κριτική, η οποία θεωρώ ότι αδίκως εκτοξεύεται προς εμάς. Ένα από τα χαρακτηριστικά πάντως της προεκλογικής περίοδου αυτής ήταν ένα σκληρό ροκ, θα μου επιτρέψετε να σας πω, μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ιδιαιτέρως σκληρό ροκ, με κατηγορίες πολύ σοβαρές και από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Πώς μπορούν λοιπόν αυτοί οι δύο, εκεί εγώ μένω, να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να μιλήσουν? Και θα κάτσουν, θα μιλήσουν. Μιλάμε, ο κύριος Ανδρουλάκης έλεγε lifestyle αντιπολίτευση, ο κύριος Κασελάκης έλεγε ότι κρατάνε τον κύριο Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση με τις υποκλοπές. Είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση του κύριου Χιμάρα, πρέπει να πω. Αλλά θα πρέπει να την εντάξουμε στη συνθήκη του προεκλογικού ανταγωνισμού. Λοιπόν, ο προεκλογικός ανταγωνισμός είναι η κατάσταση στην οποία τα κόμματα μεταξύ τους διαγωνίζονται για να πάρουν την ψήφο της κυρίας Λιβαδάρη, του κύριου Χιμάρα, η δική μου είναι δεδομένη. Και υπό αυτή τη συνθήκη ενδεχομένως να σηκώνονται και οι τόνοι και παραπάνω από όσο χρειάζεται κτλ. Όμως είμαστε μετά την λαϊκή ετοιμιγωρία αυτή τη στιγμή. Και καθένας έχει πάρει ποσοστά. Και οι προεκλογικές τακτικές μπορούν να αξιολογηθούν, αλλά κυρίως να αξιολογηθούν οι μετακλογικές ευθύνες, στις οποίες καλούμαστε όλοι να ανταποκριθούμε. Ανεξάρτητα από το τι κουβαλάμε, ανεξάρτητα από το αν θύμωσε ο ένας με τον άλλον ή την άλλη, αυτό πολύ λίγο αφορά το λαό. Το λαό τον αφορά εάν θα μπορέσει να βγάζει το μήνα. Και αν σε αυτό το ερώτημα δεν έχουμε να του πούμε κάτι, όλα τα άλλα, αυτό που είπε ο κύριος Χιμάρας, ότι υπόθηκε το ένα από τη μία πλευρά, υπόθηκε το άλλο από την άλλη, και άρα μα πώς θα το κρατάει μανιάτικο κάποιος. Δεν είναι έτσι στην πολιτική. Αυτό προϋποθέτει και ένα ή αρκετά βήματα πίσω και από τον κύριο Κασελάκη, διότι εγώ θυμάμαι ότι το πλαίσιο που έβαλε για μια ενδεχόμενη προοδευτική συμπόρευση ήταν ότι θα καλέσω τους ψηφοφόρους, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αν θέλουν να έρθουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ότι θα συνομιλήσω με το ΠΑΣΟΚ για να πάμε μαζί στις εκλογές. Αυτό νομίζω ότι το έχει διατυπώσει ευθαρσός ο κύριος Ανδρουλάκης. Αλλά επαναλαμβάνω, κυρία Λιβαδάρη, είμαστε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Και το εκλογικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και κατά τη γνώμη μου διαμορφώνει και σκιαγραφεί, δρομολογεί. Θεωρείτε δηλαδή ότι θα πάρει πρωτοβουλία ο κύριος Κασελάκης σε αυτή την κατεύθυνση? Θεωρώ ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική από μέρους μας. Ότι εμείς αυτό οφείλουμε να κάνουμε, αυτή την ευθύνη μας έδωσε ο λαός, μας είπε σας βλέπω, σας κοιτάω, σας ακούω, κάντε κάτι. Σας προβληματίζει η τερατώδης αποχή συνολικά ως ένα σήμα απόρριψης ενδεχομένως του πολιτικού συστήματος και ειδικά μας το έλεγε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Θεμεκενίδης, ο επικεφαλής της Παλμός Ανάλυσης, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για τα κόμματα που έχουν ασκήσει διακυβέρνηση αυτή η πολύ μεγάλη αποχή? Ναι, βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Θεωρώ ότι τα κόμματα στην Ελλάδα έχουν πρόβλημα στην εσωτερική τους λειτουργία. Δεν λειτουργούν με τρόπο διαφανή και δημοκρατικό αρκούντος. Κάποια κόμματα έχουν κάνει το βήμα. Εμείς έχουμε κάνει τα περισσότερα από όλους. Δηλαδή, το δικό μας το ευρωψηφοδέλτιο σχηματίστηκε με τη μαζική συμμετοχή των μελών μας. Αυτό είναι κάτι που νοηματοδοτεί τη συμμετοχή σε ένα κόμμα. Δίνει ουσία στην έννοια του μέλους. Δηλαδή, το μέλος αποφασίζει για το ποιος θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Η θέση στο ψηφοδέλτιο δεν είναι κάτι δευτερεύον. Διεκδικείς θέση νομοθέτη στο πολίτευμα. Τα κόμματα λοιπόν διαμεσολαβούν τη σχέση του πολίτη με το κράτος. Όταν δεν λειτουργούν δημοκρατικά στο εσωτερικό τους, έχει πρόβλημα η ίδια δημοκρατία. Τα βήματα λοιπόν που τα είχαμε αποφασίσει από το 2022 και με την προεδρία του Στέφανου του Κασελάκη υλοποιούνται, είναι οι ανοιχτές διαδικασίες, οι συμμετοχικές διαδικασίες, και νομίζω ότι και τα άλλα κόμματα θα πρέπει αυτό να το κοιτάξουν. Το δεύτερο είναι να, και αυτό αφορά κυρίως τις προοδευτικές δυνάμεις κατά τη γνώμη μου, να δείξουν ότι δια της πράξεως ότι η συμμετοχή στην πολιτική μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Διότι η αποχή κάτι τέτοιο αποτυπώνει, τη βαθιά απογοήτευση ή την πίστη ότι η συμμετοχή δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Παπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και εμείς πάμε να κλείσουμε.